Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ όλους πολύ που ήρθατε με τη μάτια με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαριγιάννο Σάρδαλο για την πρόσκληση εδώ στο όμορφο νησί σας. Λέγομαι Παναγιώτης Φιλόπουλος. Έχω κατάστημα ειδών αλλίας στην Ελλάδα, στην Τρίπολη. Ασχολούμαι με το Thai Rubber εδώ και περίπου 2 χρόνια. Και ίσως μπορώ να σας πω κάποια πράγματα τα οποία, αν θέλετε και εσείς το ξεκινήσετε, κάποιοι ήδη το έχετε ξεκινήσει, ή αν θέλετε τώρα να κάνετε πρώτα βήματα, να ξεμπερδέψουμε λίγο το κουβάρι του Thai Rubber, που δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, απλά έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Καταρχήν, να εξηγήσουμε ότι το Thai Rubber έρχεται από την Ιαπωνία. Thai σημαίνει στα Ιαπωνικά παγκρί, Rubber στην αγγλική τη γλώσσα είναι το λάστιχο, το ξέρουμε όλοι. Αυτοί λοιπόν οι Ιάπωνες, οι εφευρετικοί, όπως είμαστε και εμείς βέβαια, τι κάνανε. Ξεκινήσανε, μάλλον αυτοί ήταν οι πρώτοι που είδανε την αξία της σιλικόνης και την υδροδυναμική της κίνηση μέσα στο νερό, η οποία προσομοιάζει ένα καβουράκι, ένα ψαράκι, μια γαρίδα, το οτιδήποτε, έχει μια πολύ όμορφη κίνηση. Ξεκινήσανε λοιπόν με κάποια παλιά λάστιχα, σαμπρέλες, από βινίλια, φύλλα κτλ. Και είδαν ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Ότι βγάζαν ψάρια. Το εξελίξανε, το φέρανε στην φάση που είναι τώρα. Thai Rubber σημαίνει ψαρεύουμε ψηλά εργαλεία και κυνηγάμε το φαγκρί. Όλη η ιστορία είναι το φαγκρί. Για τους Ιάπωνες βέβαια είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο το φαγκρί και για μας είναι, αλλά εμείς δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτά τα ψάρια. Πήραμε κι άλλα. Και πήραμε και ψάρια, να το πω θυράματα, τα οποία δεν περιμέναμε να φάνε σε αυτά τα λάστιχα. Όπως αργή, κοφάρια, ότι οι συναγρίδες, πάρα πολύ επιρρεπείς στο Thai Rubber, το πήγαμε λίγο παρακάτω πιστεύω στην Ελλάδα, όλοι μας. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι ο εξοπλισμός. Πρέπει να σας εξηγήσω, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλός και πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε Thai Rubber με οποιαδήποτε εργαλεία, με ένα καλάμι για τσαπαρί, δεν μπορούμε να κάνουμε με slow jigging. Δεν σας το λέω πραγματικά, πιστέψτε με, εμπορικά, για κανένα λόγο, γιατί εσείς θα ταλαιπωρηθείτε και εμείς σαν μαγαζιά θα σας πάρουμε 2 φορές και 3 φορές τα χρήματά σας. Είναι σφάλμα. Ξεκινήστε το, αν δεν το κάνετε από την αρχή σωστά. Μάλλον θα απογοητευτείτε αν ξεκινήσετε να κάνετε ψάρεμα Thai Rubber χωρίς τα εργαλεία Thai Rubber. Γιατί τα καλάμια που έχουν κατασκευάσει οι Ιάπωνες έχουν μια φιλοσοφία. Κατά 60-70% ο κορμός. Να σας δείχνω κιόλας αν θέλετε. Είναι νευρικός, δηλαδή έχει ένα νεύρο. Το νεύρο αυτό, τη δύναμη μάλλον που χρειάζεται ένα καλάμι, είναι για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα πλάνο, γιατί στην ουσία για πλάνο μιλάμε, από το βυθό. Ό,τι βάθος και είναι αυτό, μπορεί να είναι 30 μέτρα, να σας πω καταρχήν ότι το Thai Rubber δεν έχει ταβάνι, μπορεί να ξεκινήσουμε από τα 30-40 μέτρα που είναι πιο ασφαλές όταν είσαι στη βάρκα. Ασφαλές για να μην σε καταλαβαίνουν τα ψάρια εννοώ, και μπορούμε να φτάσουμε και 200 μέτρα ανάλογα την εμείς πόσο ξεκούραστοι είμαστε και πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό το ψάρι μας σε αυτά τα βάθη. Δουλεύει όμως. Λοιπόν, ένα καλάμι κατάλληλο για το Thai Rubber έχει δυνατό κορμό, εδώ τώρα του δίνω πίεση και δεν λυγίζει, αλλά μπροστά είναι πολύ μαλακό. Το μαλακό το χρειαζόμαστε για 2 λόγους. Η μύτη του πρέπει να είναι μαλακιά, γιατί δουλεύουμε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ ψηλά εργαλεία. Μιλάμε για βετονιές, μάλλον για νήματα από 0,8 πε έως και 1,2 το ανώτερο, και μιλάμε για παράμαλα τα οποία ξεκινάνε από το 0,28 και καταλήγουμε στο 0,33 ή ίσως σε κάποια δύσκολα σημεία το 0,37. Θα σας πω λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν θέλω να σας κουράσω, και μετά σας πάω λίγο παρακάτω στο πώς ψαρεύουμε και πόσο όμορφο είναι το ψάρεμα πρώτα απ' όλα του Thai Rubber. Λοιπόν, ένα μηχανάκι λοιπόν που θα χρειαστούμε μετά από το καλάμι, αφού έχουμε μαλακές μύτες. Α, δεν σας είπα το δεύτερο λόγο, συγγνώμη. Ο πρώτος λόγος είπαμε ότι έχουμε ψηλά εργαλεία, και ο δεύτερος για βετονιές και νήματα. Και ο δεύτερος ότι η μύτη του καλαμιού μας πρώτα απ' όλα μας δίνει την αίσθηση του πλάνου που ανεβαίνει του Thai Rubber. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν νιώθουμε τίποτα. Αν δεν νιώσεις το ψωμάτιμά σου, το Thai Rubber σου να δουλεύει, ο πλάνος, δεν δουλεύει και η τρέσα. Φέρνεις μία σακούλα επάνω. Δεν θα δελεάσεις τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, στα καλαμάκια που έχουμε εδώ με τις ψηλές μυτούλες, νιώθουμε και καταλαβαίνουμε τα πάντα. Ακόμα και ένα φύκι να κολλήσει επάνω στην τρέσα, θα την καταλάβουμε. Και επίσης, όταν έχουμε ψάρια δύσπιστα,
ή δεν είναι πολλά. Εγώ στις περιοχές μου βλέπω ότι αν θα ρίξω σε ένα ψάρι σε δύο, αυτά είναι δύσκολα ψάρια, δεν τρώνε εύκολα. Ακουμπάνε την τρέσα πίσω και την πάνε κυνηγώντας, τικ-τικ-τικ-τικ χτυπάνε. Αν είχα οποιοδήποτε άλλο καλάμι, δεν θα ένιωθα τίποτα. Πιστέψαμε και στην αρχή που το έκανα πιο σκληρά καλάμια, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Μετά πήρα είδηση. Αφού είδα ότι έχω πολύ ψηλές μυτούλες και τα κατάλληλα tie wrappers, δηλαδή τους κατάλληλους πλάνους επάνω στα καλάμια μου, όταν λέω κατάλληλους εννοώ στα γραμμάρια που πρέπει, παρότι δεν χτυπάω με το tie wrapper, μόνο μαζεύω, οπότε δεν έχω πρόβλημα στα 120 γραμμάρια που γράφει το καλάμι να βάλω 140, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν κουράζω το καλάμι μου, κουράζομαι εγώ και δεν νιώθω. Πρέπει να νιώθουμε το πιπίλισμα που λέμε. Και γιατί? Το φαγκρί έχει πολύ σκληρή νυχτική κίστη. Μπορεί να μας ακολουθήσει πολλά μέτρα από το μισθό. Πολλές φορές ανεβάζοντας, ακόμα και σε ένα βιντεάκι μου κάπου δείχνει ότι μετρώει, έχω σταματήσει, γυρίζω να δω την κάμερα, μπαν και βαράει ξυναγρίδα τώρα, έτσι. Και έχω ανέβει 30 μέτρα. Μην πιστέψουμε ότι βαράνε μόνο κάτω. Βλέπω πολύ κόσμο ή στο μαγαζί μου μου λένε δοκιμάζουμε 5 μέτρα, 10 μέτρα ανεβάζουμε πάνω από το μισθό και αυτό είναι. Όχι. Ανεβάζουμε μεσόνερα και μην σας πω και λίγο πιο πάνω. Αν ας πούμε στα 100 μέτρα που έχω φαγκριά, έχω ανέβει 50 μέτρα και με έχουν φάει εκεί, καλά ψάρια. Άρα, ναι, γιατί όμως, γιατί καταλάβαινε ότι κάποιον επιπηδάει από κάτω, το κυνηγάει. Και εκεί είναι που ερχόμαστε κι εμείς να δώσουμε μια πιο νευρική κίνηση στο πλάνο μας, πράγμα που κάνουμε στις τεχνικές τζίγκινγκ. Anyway, θα το κάνουμε, να δείξουμε στο ψάρι ότι αυτό το δόλωμα που κυνηγάει, αυτό το περίεργο, φεύγει. Πώς θα πάμε. Εκεί θα έχουμε το strike, την επίθεση. Κλείνω την παρένθεση για το καλάμι και μετά πάμε στο μηχανισμό τον οποίο χρειαζόμαστε. Ένα μηχανάκι bait casting. Αυτά τα μηχανάκια φτιαχτήκανε για άλλο λόγο. Δεν γίνανε για τη βάρκα κυρίως. Έχουν φτιαχτεί από τους Αμερικάνους για να κάνουν spinning στα ποτάμια, στις λίμνες κτλ. Έχουν όμως ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Εγώ βρήκα και δεύτερο πλεονέκτημα. Το πρώτο, το οποίο είναι μειονέκτημα αυτό το δεύτερο που βρήκα για άλλες τεχνικές. Το πρώτο είναι ότι έχω μαγνητικά φρένα. Στην κάθοδό μου λοιπόν με τα τόσο ψηλά νήματα δεν έχω μπέρδεση. Δεν έχω δηλαδή μπέρδεμα του νήματος, καταλαβαίνετε. Έτσι, ποτέ δεν μου συμβεί αυτό. Γιατί έχω και τον κατανεμητή, ο οποίος με βοηθάει και έχω και τα φρένα με τα μαγνητικά, τα οποία αφήνουν πολύ όμορφα τον πλάνο να κατέβω στα κάτω και δεν με κουράζει, δεν σπάνε τα νεύρα μου. Δηλαδή τα ψηλά εργαλεία γενικά, αν τα έχετε χρησιμοποιήσει, σπάνε νεύρα στο ψάρι. Δεν είναι εύκολο. Ένα όμως ακόμα πλεονέκτημα που έχω βρει σε αυτά τα μηχανάκια είναι, και θα γελάσετε, ότι δεν έχουν τη δύναμη που έχουν τα μηχανάκια του slow jigging. Δεν θέλουμε μηχανισμό slow jigging, το δοκίμασα. Δεν νιώθεις τίποτα την ώρα που μαθαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, νομίζεις ότι φέρνεις αέρα. Είναι τόσο ψηλά τα εργαλεία μας και τόσο μικρά τα πλανάκια μας και δηλαδή δεν έχουμε βαριά τεχνική. Οπότε το μηχανάκι φέρνει αέρα. Πρέπει να νιώθουμε, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει κόντρα την ώρα που μαζεύουμε. Θα σας το πω και λίγο παρακάτω, βέβαια, ακριβώς πώς το ψαρεύω εγώ και τι κάνω. Όταν νιώθω την κόντρα, καταλαβαίνω και πώς δουλεύει ο πλάνος μου στο σύνολό του. Μιλήσαμε για αυτά. Όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνετε τι καλάμια χρησιμοποιούμε πλέον και τα μηχανάκια μας και τα νήματά μας. Πάμε να δούμε πώς γίνεται τώρα αυτό το ψάρεμα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω και τι ψάρια έχετε εσείς εδώ. Ας πούμε, άκουσα αυτό το βράδυ δεν έχετε τσαούσια, έχετε φαγκριά. Έχετε φαγκριά. Ωραία. Ακούστε, στο φαγκρί, αυτό το ψάρεμα είναι δολοφονικό. Όταν ας πούμε τα βρείτε, δεν χρειάζεται να περιμένετε τα ψάρια να πεινάσουν. Γιατί στο τζίγκινγκ που έχουμε μεγάλους πλάνους, αυτό το έχω δει εγώ, αν είμαι λάθος, νομίζω μέχρι τώρα δεν είμαι. Στο τζίγκινγκ, στο slow jigging ειδικά, τα ψάρια, τα φαγκριά, κυνηγάνε άλλα ψάρια μεγαλύτερα. Είναι όμως πολλές φορές που είναι ανόρεκτα και δεν τρώνε μεγάλους πλάνους. Και εμείς καμιά φορά είμαστε βιαστικοί επάνω στο slow και δεν χτυπάνε εύκολα τα φαγκριά. Τι έχω δει εγώ, όταν αυτά τα ψάρια είναι ανόρεκτα, μια αυτή μικρή τρεσούλα, η οποία κινείται τόσο όμορφα μέσα στο βυθό και ανεβαίνει και χάνεται, είναι μια βουλιά, ό,τι πρέπει για αυτό. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το τρώνε με τη μία, το κατεβάζουν στο στόμα τους αμέσως. Και στα κοπάνια μέσα, αλλά και όταν έχουμε ψάρια τα οποία είναι μεμονωμένα. Λοιπόν, εγώ γενικά χρησιμοποιώ δύο σετάκια, σεταρίζω στην βάρκα μου δύο σετάκια τα ειράτε. Το ένα είναι για τα ριχάνερα, μέχρι 80 γραμμάρια ας πούμε το καλάμι, και μέχρι 60 γραμμάρια 70 τα πλανάκια μου, το πολύ. Και έχω και ένα στα βαθιά νερά, φτάνω τα 150 μέτρα. Είναι πιο δυνατό το σετάκι μου, πιο μεγάλο το μοντέρ μου.
πιο χοντρά τα εργαλεία μου, λίγο μπορώ να πω, και φτάνω να ψαρέψω, όπως σας είπα, στα 150 μέτρα με ένα καλάμι των 160 γραμμαρίων ταβάνι. Τι κάνω, πηγαίνουμε στον τόπο, θα δείτε πιο πλεονέκτημα ακόμα είναι τα ταϊράδα. Πηγαίνουμε στον τόπο, βρίσκουμε τα ψάρια, αλλά εμείς έχουμε ρέμα. Σε άλλες τεχνικές δεν μπορείς να ψαρέψεις το ρέμα. Ρίχνεις, έχεις φύγει. Το tie rubber δουλεύει πολύ καλύτερα όταν έχω ρέμα. Δηλαδή, πατώνει το tie rubber μου, κρατάω την βάρκα μου στο σημείο που θέλω, όσο μπορώ με τη ρεβέρσα μου, αφήνω το tie rubber μου να πατώσει, ειδικά για τα βαθιά νερά μιλάω τώρα, και αφήνω μετά την βάρκα μου, σβήνω τη μηχανή μου και φεύγω πιο μακριά. Δουλεύω σχεδόν οριζόντια. Θα σας δείξω στο πίνακα ένα σχεδιάγραμμα για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα πώς δουλεύει καλύτερα. Ακούγομαι και έτσι. Ωραία. Ας πούμε εδώ είναι η βάρκα μας και εδώ ψαρεύω οριζόντια προς το βυθό. Πόσες πιθανότητες θα δώσω σε ένα ψάρι να φάει στην άνοδό μου, στην άνοδο του πλάνου? Πέφτει. Πρέπει να κουμπίσει το tie rubber μας στο βυθό. Οπωσδήποτε πρέπει να ακουστεί το μπουπ. Αυτό το μπουπ είναι η μαλάγρα των ψαριών. Τα μαζεύει. Από το ήχο και μόνο. Χθες είχα μια κουβέντα ωραία με βυθόμετρα που συζητάγαμε με ένα φίλο. Το Σπύρο που θα σας πει μετά το επόμενο το σεμινάριο, τον Μπάτσι. Και μου είπε ότι τα ψάρια είναι πολλές φορές πιο μακριά από τον κόνο. Πολύ πιο μακριά. Έχει δίκιο. Είναι 30 μέτρα, 50 μέτρα, 20 μέτρα μακριά από κάτω από τη βάρκα μας. Οπότε, αν ένα φαγκρί είναι 20 μέτρα μακριά, πόση ώρα θα κάνει να έρθει από τα 20 μέτρα μέχρι εδώ? Εμείς τι κάνουμε τώρα, είμαστε βιαστικοί. Ρίχνουμε, κάνουμε ένα μάζεμα, ξαναρίχνουμε, κάνουμε ένα μάζεμα, παραφύγουμε. Οκ. Δεν δίνεις πιθανότητες. Επίσης, το ψάρι να φάει. Επίσης, δεν δουλεύει καλά η τρέσα μας, διότι έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Το καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν βλέπετε εκεί κάτω. Οκ. Το πιο σωστό στο tie rubber, και πραγματικά αυτό το έχω δει και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς, γιατί μόνο έτσι παίρνω καλά ψάρια, είναι αυτό εδώ. Το ίδιο κάνουν βέβαια και οι Ιάπωνες. Αυτοί ψαρεύουν σε πιο ρηχά νερά και έχουν τρομερά ρέματα. Και αν παρατηρήσετε, δεν δένουν, δεν έχουν motor guide, έχουν μεγάλα σκάφη τα οποία τα παίρνει το ρέμα. Και το tie rubber είναι εκεί κάτω, και πολύ μακριά. Αυτό παιδιά, όταν κατέβει στο βάθος των 100 μέτρων, ας πούμε, και κάνεις ανέβασμα, θα γυρίσει μέχρι εκεί. Ωραία. Κοιτάξτε μια ακτίνα. Αυτά εδώ είναι 20 μέτρα. Θα ξαναπέσει πάλι κάτω και θα ξανανέβει πάλι εδώ. Είναι άλλα 20 μέτρα. Έτσι ψάχνω τόπο. Είναι πολύ σημαντικό με αυτό να ψάχνεις να βρεις τα ψάρια. Και ας μην τα έχεις δει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, καλό είναι να δείτε το βυθό πως είναι από κάτω και ας μην ξέρετε ότι έχει ψάρια από κάτω. Πολλές φορές έχω πάει σε κομμάτια που νόμιζα ότι είναι έρημα, δεν είχα τι άλλο να κάνω, λέω δεν γίνεται, θα ρίξω μία να δοκιμάσω. Και έχω πάρει κάτι ψάρια απίστευτα. Κάτι φαγκρία θηρία που βγήκαν από το πουθενά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αφήνουμε το ρέμα και μας πηγαίνει. Προσέξτε. Δεν είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει λάθος. Δεν είναι αποδοτικό. Το αποδοτικό είναι αυτό το ψαχτήρι που σας έδειξα και πριν. Ρίχνω, μαζεύω. Στα ρηχά νερά λοιπόν, καλύτερα να μιλάω έτσι γιατί δεν μπορώ να είμαι κολλημένος σε ένα μικρόφωνο, μ' ακούτε έτσι δεν είναι? Ωραία. Στα ρηχά νερά λοιπόν κάνουμε ακριβώς το ίδιο και να σας πω το αυξάνουμε και λίγο παραπάνω. Πάμε σε ένα κομμάτι, έχω ένα σημείο το οποίο είναι περίπου τα 30 μέτρα νερό και οι συναγρίδες είναι μία πάνω στην άλλη και μπορεί να κοπανίσω και τη βάρκα. Μ' αρέσει να το λέω αυτό, είναι πολλά τα ψάρια. Όποτε έχω πάει από πάνω και έχω ρίξει, δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, βλέπω τη σκιά μου. Πέφτει πλάνος και αυτές νομίζω ότι πέφτει δυναμίτη στην κομπανάνη. Λέω κάτι πρέπει να βρω. Αυτή ήταν στην αρχή ακόμα που δεν ήξερα πώς δουλεύει καλά το tie rubber. Τι έκανα λοιπόν. Έκανα ένα ημικύκλιο, έβλεπα το ρέμα μου, με φέρνει προς το σημάδι μου που είναι τα ψάρια, έπαιρνα το μικρό τον εξοπλισμό με 50 πλανάκια, το πολύ 60 είναι πολλά, είναι υπερβόλη. Το άφηνα εδώ και άφηνα τη βάρκα να φύγει τελείως. Ούτε μηχανές, ούτε τίποτα. Σας πληροφορώ ότι εκεί πήρα τα καλύτερα μου ψάρια. Δεν ξέρω εσείς αν ψαρεύετε στα ρηχά, έχετε βαθιά νερά πολύ. Βαθιά. Θα τα πούμε και μετά σε ερωτοπατήσεις. Να καταλάβω κι εγώ πώς ψαρεύετε κι εσείς, γιατί εμείς έχουμε διαφορετικά από μερικοί, αλλά και στην Ελλάδα όπου έχουν ρηχά νερά, Αλεξανδρούπολη, Βόρεια ή σε κάποια νησιά, ψαρεύουν πλέον με αυτόν τον τρόπο. Πολύ μακριά το ταερά του. Να δουλεύει, να κάνει την κίνηση αυτή. Επίσης τώρα να μιλήσουμε για τα χρώματα λοιπόν.
Κοιτάξτε, ο πλάνος, το σίδερο δηλαδή, το μολύβι του Ταϊράμπερ, η μοναδική του δουλειά είναι να μας φέρει το ψάρι από μακριά. Πρώτον, με τον ήχο που θα χτυπήσει κάτω και δεύτερον, οπτικά. Οπτικά, ας πούμε, η οπτική επαφή του πλάνου με το ψάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει το πλανάκι μας να είναι σε καλή κατάσταση, καινούριο, και τα ψάρια να βλέπουν. Ανάλογα και τι, πόσο θολά είναι τα νερά σας, πόσο βαθιά είναι κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο του πλάνου δεν χρειάζεται να κάνουμε τρελά πράγματα, παιδιά. Ένα πλανάκι που να γυαλίζει. Ό,τι χρώμα νομίζετε εσείς, τα χρώματα θα μιλήσουμε σε λίγο, να λύσω κάποιες, έτσι, αν μπορώ, απορίες. Τις τρέσες είναι το νούμερο ένα, το πιο βασικό που πρέπει να τσεκάρουμε. Όλα έρχονται από παρατήρηση. Όλα πρέπει να είναι, δηλαδή, να καθόμαστε, να βλέπουμε πού τρώνε και πώς τρώνε. Θα σας πω ένα παράδειγμα δύο, τα οποία είναι πραγματικά για εμένα ήταν, δηλαδή, πώς λέμε ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω μάθει τίποτα ακόμα. Και έτσι νιώθω. Ρίχνουμε λοιπόν, διαβάζω έναν Ιάπωνα όταν ξεκίναγα το Ταϊράμπερ, γιατί είχα έτσι πολύ δίψα να το μάθω. Μετάφραση Ιαπωνικά, Αγγλικά, Αγγλικά, Ελληνικά και μετά Σουαχίλι. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά λέει αυτός. Βασικό χρώμα στα βαθιά νερά είναι το κόκκινο, το σκούρο και το πορτοκαλί. Δεν τα χρησιμοποιήσα ποτέ. Λέω το κόκκινο δεν φαίνεται ποτέ κάτω. Το πορτοκαλί τι να δείξει. Και λέει παρακάτω. Εάν έχετε έναν τόπο με φακριά, πάντα για φακριά, αυτή είναι τρελαμένη το φακρί, και έχει γάμπαρη ή γαρίδα, εκεί αυτά τα χρώματα προσομοιάζουν αυτά τα οστρακοειδή. Πάω λοιπόν σε έναν τόπο κι εγώ, εκεί πήγαινα για σλόγο. Έπαιρνα μέχρι τότε φαγκριά, έκανα κιλό. Τα ψάρια σας ξαναλέω, δεν τα έβλεπα. Είναι έτσι, ολομήτες είναι τα δικά μου τα μέρη. Δεν μπορούσα να δω ψάρια. Πού και πού σπανίω. Αλλά αυτό που ήταν καλό ήταν τα ψάρια. Πηγαίνω λοιπόν και βάζω το κόκκινο το χρώμα με την πορτοκαλί την τρέσα. Και λίγο φωσφορά και τότε πάλι να μαθαίνει τι τρέσες να τι φτιάξουμε λίγο παραπάνω και λίγο φορτωμένες. Το αποτέλεσμα ήταν μια ψαριά πολύ δυνατή που δεν το περίμενα ποτέ μου. Δηλαδή 5 κιλά φακρύ, 4 κιλά φακρύ, άλλο ένα 3 κιλά και 2 μονόκιλα. Το παρακάναμε, ναι, το παρακάναμε. Αλλά ήταν η πρώτη, ήταν η μεγάλη χαρά μου να πάρω αυτά τα ψαριά σε τόπο που έπαιρνα ένα ψαράκι. Σε κάποια άλλη περίπτωση, πάλι κοντά στο ίδιο σημείο, παίρνω πάλι ένα ψάρι τέτοιο. Ένα καλό και το ανοίγω. Επί τόπο όπως ήταν, αφού το σκότωσα, το άνοιξα να δω τι έχει μέσα του. Το στομάχι του ήταν γεμάτο κόκαλα. Δεν είχε ψάρια. Είχε από γαρίδες, από οστρακοειδή γεμάτο. Να λοιπόν ο Ιάπωνας που επαληθεύτηκε στο 100% για εμένα. Ότι τελικώς κοιτάμε και κυνηγάμε λίγο τι τρώνε τα ψάρια. Να μου πεις, το ξέρει, δεν το ξέρει. Και τις τρέσεις πρέπει να κοιτάτε λιγάκι, να βάζετε και λίγο παραπάνω λάστιχο επάνω. Όσο μπορείτε. Δηλαδή βλέπω ότι εμπορίου μερικές που είναι πολύ φτωχές. Έτσι, εδώ όμως ο κατασκευαστής έχει αφήσει το περιθώριο να μπορούμε να βάλουμε το εμπορίο, άλλη τρεσούλα. Λοιπόν, καλό είναι να βάζουμε λίγο παραπάνω. Αυτό βέβαια είναι δικιά μας πατέντα. Εδώ οι Ιαπωνέζοι συνεχίζουν με αυτό το είδος. Εμείς βάζουμε λίγο παραπάνω τρέσα. Λοιπόν, η παραπάνω τρέσα δείχνει και ένα παραπάνω φαΐ για το ψάρι. Φαντάζομαι. Αλλά πάντα καλό είναι, εάν το ξεκινήσετε αυτό το ψάρεμα, να ξεκινάτε πάντα. Το πλάι, βέβαια αυτό το κάνουμε σε όλα, εγώ και σε τι αν πρόκειται να κάνω, θα βάλω το ψαράκι δίπλα μου να δω σε ποια ταχύτητα δουλεύει σωστά. Το Ταϊράμπερ μας, πώς δουλεύει η τρέσα μου σωστά, μου δουλεύει σωστά την ώρα που μαζεύω, τι κάνει. Δεν πάω και ρίχνω και λέω, α, δεν πήρα ψάρια γιατί δεν είχε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν παίζει. Ούτε ότι τα ψάρια δεν είναι ανόρυκτα. Τι να πει αυτό, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι επιστήμονες από τα ψάρια, είναι δυνατόν να μας κοιτάξουν αυτά. Θα τα βρούμε κάποια στιγμή που θα έχουν λίγο ρεξούλα και θα τα δελεάσουμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Ο πλάνος πλανεύει. Είναι βέλεα. Αυτή είναι όλη η ιστορία του ψάρεμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Κάνω πολλά χρόνια ψάρεμα με τσίκινγκ και με πλάνους και σε δύσκολα μέρη τα οποία δύσκολα θα να μην πάρουμε ένα ψάρι. Όταν βάλουμε το κεφάλι μας και δουλεύει σωστά. Τα λάθη είναι δικά μας. Τώρα, η ίσια η τρέσα έχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα το οποίο έτσι ένα ομοιόμορφο παίξιμο. Ενώ η κέρλι που λέμε, η κατσαρωτή, κάνει ένα πιο νευρικό παίξιμο. Πολύ ωραίες και οι δύο. Και με τις δύο μπορούμε να πειραματιστούμε άνετα. Και με τα χρώματα μπορούμε να πειραματιστούμε και όπως σας είπα, και με λίγο φόσφορο τα πολύ βαθιά, όχι υπερβολή, όπως έχω κάνει σε ένα βίντεο μου που δείχνω τις τρέσεις, είναι πραγματικά υπερβολή, έχει δουλέψει, αλλά τελικά είναι καλύτερα να βάζουμε λιγότερο φόσφορο επάνω στις τρέσεις.
αγκίστρια, προτιμώ μικρά τα φαγριά και οι συναγρίδες, πολύ δύσκολα, μέχρι και σπάνιο, μου έχουν πιαστεί μέσα από το στόμα. Πολύ δύσκολα. Πιανώνται από τα πλαϊνά. Το φαγκρί ειδικά και το τσαούσι πιάνεται από πάνω, από το χείλος. Εάν έχω μεγάλο αγκίστρι, το ρούφημα που θα κάνει το ψάρι θα πάρει την τρέσσα. Δεν θα πάρει έξι. Και το ψάρι δεν θα γονεί, ρουφάει πρώτα και θα γονεί. Δεν θα μου πάρει το αγκίστρι. Έχω πολλά ξεψαρίσματα. Οπότε κάνω, τι κάνω, βάζω μικρά και βάζω κανονικά αγκίστρια που τα προμηθεύουμε ας πούμε, από εταιρείες που είναι για τα ράπερ, με κοτσάνι, κοντά, κοντοκότσανα και πανάραβα. Ειδικά το τεφλόν είναι ένα υλικό το οποίο είναι πανάραβο. Και την ώρα που τραβάει το ψάρι να φάει, το παίρνει πιο σωστά μέσα. Έχουμε το σωστό εξοπλισμό που προείπα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με ψηλά παράματα ένα ψάρι και μικρά αγκιστράκια. Οπότε μην χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλα αγκίστρια. Βλέπω σε κάποιες χώρες βάζουν θηρία. Αυτό είναι τα ψάρια κάτω που πουλάνε το ένα το άλλο. Υπάρχουν μεγάλους ανταγωνισμούς. Εμείς δεν έχουμε τόσα πολλά αποθέματα ψαριών. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και επίσης και στις τρέσσες μας υπάρχουν δύο τρόποι. Με πλεονέκτημα ο ένας και με μειονέκτημα. Υπάρχει το κορδονάκι που όλοι γνωρίζετε, που συνδέουμε το παράμανό μας επάνω στην τρέσσα και υπάρχει και το σόλι. Εγώ υιοθέτησα το σόλι. Το κορδονάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει ανεκτικότητα ίσως 5-10% σε ένα χτύπημα μπετονιά και κορδόνι. Δεν έχει την ακαμψία που έχει το σόλι, αλλά δεν μου ξεχωρίζει η τρέσσα όσο θα ήθελα εγώ στο κατέβασμά μου. Το σόλι θα ξεχωρίσει αμέσως στο κατέβασμα με την τρέσσα. Αλλά λόγω ακαμψίας έχω σπασίματα. Αν έχω σφίξει τα φρένα μου παραπάνω από 1,2 κιλά, 1,5, θα έχω σπάσιμο. Και αν είναι και λίγο σκληρό το καλάμι, είναι σίγουρο. Το 30 παράμαλο θα κοπεί. Οπότε είναι επιλογή σας. Αν βάλετε σόλι, θα ξέρετε ότι υπάρχει το ξεχώρισμα, αλλά με τα φρένα θα πρέπει να παίξετε λίγο πιο χαλαρά και το καλάμι να είναι πιο μανακό. Το ανάποδο συμβαίνει με το κορδονάκι. Τα φρένα μας τα ρυθμίζουμε στο 1,2-1,5 κιλό. Και στο σπίτι μας καλύτερα με ένα καταράκι. Τώρα εγώ θέλω πιο πολύ να, εγώ σας είπα τη γενική εικόνα το πώς ψαρεύεται το tie-rubber και καλό θα είναι να έχουμε ερωτοπατήσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα δικά σας ερωτήματα που πραγματικά δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό βρισκόσαστε εδώ στο tie-rubber. Δεν ξέρω αν ψαρεύεται ή όχι. Θέλω να το ξεκινήσουμε έτσι. Ακούω. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται με αυτό. Ναι, το να ξεκολλάει ο πλάνος με τη τρέσσα. Δεν γνωρίζουμε ποτέ και δεν μπορεί να το πεις με ακρίβεια αν έχει ξεκολλήσει το βυθό. Οι μισοί λένε ότι δεν ξεκολλάει, οι άλλοι μισοί υποστηρίζουμε ότι ξεκολλάει. Εγώ υποστηρίζω ότι ξεκολλάει. Τώρα βέβαια αυτό είναι, δεν το ξέρουμε. Δεν μας ενδιαφέρει όμως τόσο πολύ το να ξεκολλήσει το tie rubber. Δηλαδή οι Άπωνες δεν το κάνανε περαστό μόνο για αυτόν τον λόγο. Το να ξεκολλήσει είναι καλό. Δείχνει κάτι διαφορετικό. Δείχνει μια πύλια να κατεβαίνει με χρώμα και από πίσω κάτι το κυνηγάει. Okay. Είναι καλό, είναι ατού στο ψάρεμά μας. Αλλά το super ατού σε αυτή τη τεχνική, σε αυτόν τον τρόπο, είναι ότι έχουμε με το καλάμι μας άμεση επαφή με τα κύστη και με το ψάρι. Δεν έχουμε ξεψαρίσματα. Δύσκολα είναι ξεψαρίσματα. Μόνο, όπως σας προείπα, αν τα κύστρια είναι λάθος. Για εμένα εκεί το στηρίζω πλέον. Πιο παλιά ήμουν υποστηρικτής του ότι σώνει και καλά, αν ξεχωρίσει είναι καλύτερο κτλ. Βλέπω όμως ότι νομίζω δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Γιατί κάνω και κάποια άλλα ψαρέματα πάλι με τα ράπερ και βλέπω ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό. Για να ξεχωρίσει όμως και να πιστεύουμε ότι είναι, σας είπα, με το σόλι το βλέπεις, κατεβάζεις το καλάμι προς τα κάτω και όντως από το ξεκίνημά του ξεχωρίζει και ίσως κάτω να φτάσει στα 30 εκατοστά απόσταση. Για μένα αυτό είναι αρκετό, είναι πάρα πολύ καλό. Το solid είναι το κρυκάκι, το σιδερένιο, έχεις δίκιο ευαντικά, το κρυκάκι, το σιδερένιο που ενώνουμε τους πλάνους με το split. Solid είναι το μονοκόμματο κρυκάκι, split είναι αυτό που γυρίζει και περνάνε μέσα σαν παραμάνα. Κάτι πήγες πάλι να με ρωτήσεις, ναι, να τελειώσουμε αυτό. Από το καπούρα. Όπως είπα πριν, το καμπούρα είναι ενωμένο όπως το ιντσίκου, είναι δεμένα το ένα από το πλανάκι με το αγκίστρι. Το tie rubber διαφορά του είναι ότι έχουμε άμεση επαφή η πετονιά μας με το αγκίστρι και με το ψάρι. Έχει πιο σωστό κάρφωμα και πιο σωστό δούλευμα του ψαριού. Και στη μέση είναι αυτό το σιδεράκι το οποίο δεν μας ενοχλεί με το ψάρι καθόλου. Όσο για τα ρέματα που είπες τώρα,
Αυτά είναι τα ρήματά σας, 0,7 συνήθως. Το πολύ. Αυτά, παιδιά, είναι τέλεια ρήματα. Αυτά, δηλαδή, εμένα μου έχει δώσει λύση, γιατί είμαι και πολύ φαν και του micro jigging και του slow jigging και του light jigging. Μου έχει δώσει λύση να κάνω τα ράμπερ όταν έχω ρήματα. Δηλαδή, δεν πάω για ψάρεμα να φύγω. Εγώ μένω και σε ένα βουνό τώρα και θέλω 40 λεπτά να φύγω να πάω. Μια ώρα μάλλον για να πάω για ψάρεμα. Με το αυτοκίνητο και άλλη μια ώρα με τη βάρκα. Δεν πάω μόνο με το ράμπερ. Θα βάλω και το πλάνο. Όταν δεν έχω καθόλου ρέμα, λοιπόν, σας δίνω έτσι μια λύση να καταλάβετε στο μυαλό σας. Κάνω slow jigging. Το λατρεύω, το κουστάρω, μου αρέσει να το ψάρευω εκεί. Αλλά όταν ξεκινάω τα ρέματά μου, κάνω τα ράμπερ. Το 06-07 είναι τέλειο. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν βάζω μηχανή, δεν δουλεύω τη ρεβέρσα μου καθόλου. Το αφήνω να πατώσει. Αν στην πρώτη κάθοδό του ξεχωρίσει, έχει καλώ. Δεν με ανησυχεί. Δεν είναι πρόβλημα με αυτό. Θα σας πω και το εξής τώρα, γιατί αυτά ξέρετε πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ μας για να θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες. Θα μην φύγω και δεν έχω πει αυτά που θέλω να σας πω. Πώς καταλαβαίνετε ότι δουλεύει το tie rubber σας? Ότι δουλεύει εννοώ ότι πράγματι κάτω έχει κατέβει ο πλάνος και λειτουργεί. Αν κάνετε jigging, αν κάνετε slow jigging, το ξέρετε. Τα κενά που δημιουργεί το καλάμι με την πετονιά και το νήμα που δεν είναι σωστά κτλ. Δεν αναφερόμαστε εκεί. Όταν εγώ πηγαίνω στον τόπο και ψαρεύω και έχω σωστά ρέματα, όχι ανάποδα, γιατί πολλές φορές θα δείτε στον βυθό με τον κάτω έχει ρέμα, έχει βοριά, εντάξει εκεί δεν ρίχνω, όταν έχω τόσο πολύ ρέμα στον βυθό, βοριά, το λέω έτσι, δεν ρίχνω, γιατί μπορεί να έχω κάτω να, τα ρέματα να πηγαίνουν προς τον νότο και εγώ να ρίχνω και από πάνω να πηγαίνω προς τα βόρεια. Αυτό είναι ανάποδο τελώς. Πώς θα το καταλάβω? Όταν ρίχνω το πλάνο μου και κατεβαίνει στο βυθό, ενθουσιασμένος ότι βλέπω το πούκομα του βυθού με το ότι έχει κάτω το βυθό ρέματα, την ώρα που μαζεύω και σηκώσω το καλαμάκι μου σχεδόν οριζόντια με τη βάρκα, παράλληλα με τη θάλασσα, και λυγίσει λίγο το καλάμι μου, αυτό όταν έχω ρέματα άσχημα θα νιώθω ότι φέρνω πάνω μία σακούλα σκουπίδια. Ένα βάρος το οποίο είναι. Δεν είναι σωστό, δηλαδή έχω ξαναψαρέψει και λέω είναι δυνατόν με 100 γραμμάρια για να φέρνει τόσο βάρος. Τι είναι αυτό που θέλω? Δεν φέρνει τίποτα, έχει κόντρα ρέμα. Δεν μπορεί να δουλέψει το πλανάκι. Όταν τα μαζεύω, παιδιά, και φεύγω, εκείνη τη στιγμή δεν ξαναρίχνω. Το μαζεύω και πάω σε άλλο κομμάτι. Στο άλλο κομμάτι που θα πάω, αν θα ρίξω στην αντίθετη περίπτωση και αρχίσω και μαζεύω, δεν έχει σημασία το βάθος, καμία. Και εδώ το κανάλι μου το αρχίζει και τρέμει λίγο μπροστά. Είναι ανεπαίσθητο, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε σε χαλάει, ούτε και το καταλαβαίνει αμέσως. Έχω δώσει σε παιδιά στη βάρκα στο χέρι τους και έχει αλλάξει το ψάρεμά τους. Όταν τους έχω πει πάρε εδώ και πάρε εκεί και τραλαθήκαν. Δεν το περιμένατε. Τέτοια διαφορά. Ναι, άμα ψαρεύει συνέχεια και βάζει πολλές ώρες ένα ψάρεμα, χαίρομαι πολύ και εσείς θα το μάθετε καλύτερα από μένα. Αλλά σας τα λέω για να μην έχετε απορίες το πώς και να μην χάνετε χρόνο τσάντα. Ρίχνει το βυθό, μαζεύει και όταν είναι σωστά τα ρέματα, ξαναλέω, έχει ένα τρεμουλάκι πολύ μικρό. Αυτό σημαίνει ότι το πλανάκι έχει πιάσει την υδροδυναμική του κίνηση σωστά και τη μεταδίδει στην τρέσα μας, η οποία τη δίνει αυτή την κίνηση. Αυτό είναι. Όλη η ιστορία είναι αυτό. Όταν το κάνετε μόνοι σας και το καταλάβετε, θα δείτε ότι έχω δίκιο. Σας ακούω. Ναι. Ωραία ερώτηση. Να τα ξεχνάω ένα και θα τα θυμάμαι. Το δολωμένο τα ιράτα, ναι. Εγώ δεν δολώνω. Αλλά για να πω την τεχνική, δόλωσα. Γιατί τα πρώτα μου ψαρέματα με τα ράμπερ που ήταν κάτι μισάωράκια έτσι και για να κουτουλού, δεν είχα αποτέλεσμα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Εντάξει, θέλει λίγο δουλειά. Κάποια στιγμή, όπως το λέω έτσι παραστατικά, έρχεται ένα γέροντα με ένα καϊκάκι και του φωνάζω. Του λέω πως έχεις κανένα καλαμαράκι, κανένα σουπίτσα και μου πετάει ένα σχεδόν ζωντανό θαψαλάκι που το είχε βγάλει από το δίκιο. Εκείνο φωσφόριζε και όλα ήταν διάφανο. Κόβω ένα λουριδάκι όπως ήταν ακριβώς και το ρίχνω μέσα. Και πήρα το πρώτο μου πακρί. Σας είπα πριν ότι πήραμε ψάρια πολλά την ημέρα. Όλα τα πήραμε με δολωμένο εκείνα. Μπορείτε να το κάνετε, να δολώσετε. Το έχω ξαναπεί, είναι κάποιοι που δολώνουν και σπουλίκια πάνω από τα ράμπερ, γιατί παίρνουν και λιθρίνια. Δεν είναι μόνο τα παγκριά, και λιθρίνια. Αλλά θεωρώ ότι ίσως δεν σας βάλει στην τεχνική σωστά. Καλό να το κάνετε αν σας αρέσει καθετή και σας αρέσει και το νοπό δόλωμα. Αλλά επηρεάζει σίγουρα σημαντικά την κίνηση της τρέσας μας. Εκτός αν είναι κάτι πολύ ψηλούλι, ακούμε για σπουλικάκια από εδώ και από εκεί που βάζει ο κόσμος και δοκιμάζει ή διοδιασπόμενα ή με αρώματα κτλ. Δεν είναι άσχημα, όλα αυτά δουλεύουν, αλλά θα είναι λαφριά. Ένα σπουλίκι, ένα μεγάλο κομμάτι καλαμάρι μπορεί να δώσει άλλη κίνηση στην τρέσα μας. Δεν λέω όχι, αν θέλει να παίρνει πιο μικρά. Εγώ νομίζω παίρνει μικρά ψάρια. Εκείνη την ημέρα νομίζω έτσι.
Πολλές φορές που έβαλα δόλωμα, δεν πήρα μεγάλα ψάρια. Τα μεγάλα έρχονται μετά από την κίνηση τρέσας. Εσείς πειραματιστείτε, βέβαια, γι' αυτό. Απάντησα νομίζω, ε. Σας ακούω, παιδιά. Σωστό, το μήκος του παράμαντου. Στις αρχές λέγαμε ένα μέτρο, δύο, το πολύ. Τώρα έχουμε φτάσει και βάζουμε 4 μέτρα. Και γιατί το κάναμε. Το παράμαλο σε αυτά τα τόσο ψηλά εργαλεία δεν θα το δούνε και το ένα μέτρο, δεν είναι πρόβλημα. Τι είδα, τα μεγάλα ψάρια, λόγω καλαμιού που φτάνει σε ένα σημείο κύρτωσης 45 μοίρες νομίζω και σταματάει. Εκεί σταματάει να κάνω. Μετά έχω το νήμα και μετά έχω ένα παραμαλάκι 1,5 μέτρο. Τι υπερκατοικότητα έχω. 5 εκατοστά, 10, πάει το ψάρι. Το μεγάλο ψάρι θα το χάσει έτσι. Μήκος, ένας φίλος μου βάζει 10 μέτρα παράμαλο. Δεν έχει πρόβλημα, δουλεύει κανονικά. Απλά εκείνο ο κόμπο που έρχεται πάνω με ένα μωράκι βρίσκει στα βαθμίδια, του πάει λίγο τα νεύρα. Αλλά καλό είναι, εγώ χρησιμοποιώ πια περίπου 4 με 5 μέτρα παράμαλο σίγουρα, όπου και αν πάω. Επίσης, γιατί χρησιμοποιούμε τώρα και το πιο μακρύ παράμαλο. Εγώ στα δικά μου τα μέρη, δυστυχώς και ευτυχώς βέβαια, αλλά δυστυχώς όταν ειράβε, έχω μαύρα. Τροφούς, σφυρίδες και στήρες. Αυτά είναι λίγο αγανάκτηση τα ψάρια στο ταϊράντο, γιατί θα σου πάρουν και θα πούν και το μισθό. Αν μου πάρει σφυρίδα και μου πάρει και το 1 μέτρο που συνήθως το παίρνει το παράμαλο 1,5 και πάει το νήμα, κόβει και με τη μία. Όταν έχω παράμαλο, είναι γερό, που εννοείται 100% αόρατο και γερό παράμαλο, τότε θα μου κάνει ένα γράψιμο και συνήθως θα το πάρω. Όσο μετά είναι και αν είναι, αν είναι κανένα τίποτα 10 κιλά, δεν κάθεσαι και από πάνω, δεν το περιμένει. Παραμαλάκι, αρκετό παιδιά, μην το φοβόσετε και μην λυπάστε το παράμαλο. Μην λυπάστε το κόστος ενός παράμαλου. Πρέπει να είναι καλό, είναι αυτό που δίνει το ψάρι, είναι αυτό που θα σας φέρει και το ψάρι επάνω, θα το κρατήσει και είναι και κάτι το οποίο στο κάτω-κάτω, εντάξει, μετά από 5 ψαρέματα θα τα αλλάξω. Αυτό. Ορίστε, παιδιά. Μόνο εσύ έχεις απορίες. Για πες. Έτσι, εντάξει. Κοίτα, το τρέσα ψηλά, λίγο πρέπει να το ξεχωρίσουμε και εμείς από το κεφάλι μας πολλά πολλά, έτσι, από το νου μας. Μην φανταστείς ότι αν ξεχωρίσει τρέσα θα ξεχωρίσει 10 μέτρα. Τα έχω ακούσει αυτά. Ή κάποιοι ξέρεις τι κάνανε, και ίσως κάνουν ακόμα. Ναι, αφήνουν το μπλάνο από εδώ, την τρέσα από εκεί, να φύγουν όλα να κάνουν. Εντάξει, φταίμε και εμείς κάπου που βγήκαμε πολύ και είπαμε πράγματα τα οποία βέβαια είναι μια νέα τεχνική και δεν μπορούσαμε να είμαστε στο 100% σίγουροι. Και ούτως ή άλλως, σε 5 χρόνια από τώρα θα πούμε και άλλα πράγματα. Το ψάρεμα αυτό είναι το ωραίο. Αλλάζει κάθε φορά, όχι αλλάζει, προσθέτεις πράγματα. Δεν αλλάζει. Το ψάρεμα ξεκινάς από κάπου και φτάνει σε ένα σημείο. Δεν μας ενοχλεί να φύγει η τρέσα τόσο πολύ. Είπα και 10-20 εκατοστά, γιατί υπάρχουν και άλλα τεχνητά πλέον που είναι υπεραστά η μπετονιά μέσα. Πάμε για πιο χοντρά ψάρια, το οποίο ξεχωρίζει άντε 10 εκατοστά. Είναι καλό, αλλά δεν είναι το βασικό μας στοιχείο. Δεν μας ενδιαφέρει. Το να πέσει λοιπόν, να σου πω το εξής. Τα tie rubber θα τα χάσουμε μόνο όταν έχουμε δίχτυα και παραγάδια. Πολύ δύσκολα να τα χάσουμε σε τόπους όπως λες τραγάνες. Αλλά άκου τώρα μια στιγμή στραγάνα, να σου πω και ένα έτσι περιστατικό με το tie rubber. Μου έχει δοθεί ευκαιρία, ας πούμε και έχω ψαρέψει, θα σου πω και πού στο Αλιονόρος. Και έχω πάει σε ένα κομμάτι πολύ δυνατό, το οποίο με προειδοποιούν ότι είναι μια τραγάνα τρομερή. Με κάτι κοράλια, να. Λέω, θα πέθανα. Θα πάω, λέω, θα πάρω φαγκριά. Στο μυθόμετρο δεν έβλεπα τίποτα. Οκ, δεν πειράζει, το ψάχνω. Κάποια ψάρια είδα. Ρίχνουμε τα ιράδε. Μία, δύο, τρεις, πάγαμε μια μέρα. Παιδιά δεν ακούμπησε τίποτα. Την άλλη μέρα πάλι δεν ακούμπησε τίποτα. Ευτυχώς είχα το σλιό μαζί. Πάγανε το σλιό. Κάποια ψαράκια, τίποτα τρελό. Γιατί δεν δούλεψε όμως τα ιράδε. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση που είχε φαγκριά. Γιατί να μην δουλέψει τα ιράδε. Διότι τα νερά εκεί μέσα ήταν τόσο άγρια, τα οποία εγώ πιστεύω ότι το tie rubber δεν το είδανε ποτέ. Και αυτά τα κοράλια που λέμε τώρα, όταν έπεφτε κάτω ο πλάνος μας και η τρέσα μας, δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν σωστά. Δηλαδή ήταν, πήραμε ένα κοράλι κάποια στιγμή και ήταν τόσο αυστηρίο. Τι να δει εκεί. Το tie rubber είναι πραγματικά απίθανο και άπιαστο. Στα μέρη που άκουσα ότι έχετε εσείς, που έχετε αμοσούρες, έχετε όλο άμμο. Είναι τρομερό όπλο για τα χέρια μας, για εμάς, όταν έχουμε άμμο και βρούμε ένα μικρό βραχάκι, ένα μικρό κομμάτι το οποίο κρατάει ψάρι. Όπου έχω πάει, εγώ ψαρεύω και στον Αργολικό, κοντά στον Άφλιο. Όλα και εκεί είναι μια τεράστια λίμνη, έτσι λέμε, η αιώνια λίμνη, μέχρι το Μυρτό, κάτω πέλαγος τέλος πάντων.
όλο τον Άπριο είναι μια λάσπη. Όχι τραγάνα, δεν είναι καν τραγάνα, μια λάσπη. Μια λάσπη. Εάν βρω μια πετρούλα, όπως είναι η καρέκλα, έχω πιάσει τσόκερ. Έχω βρει ψάρια. Εκεί, και όχι μόνο έχω βρει ψάρια, παίρνω ψάρια. Με βλέπουν εύκολα. Παρότι έχει θολούρα, παρότι έχει λάσπη, μπορούν και με βλέπουν. Έχουν αντίληψη, μπορούν εύκολα να έρθουν κοντά στο ταεράπεδο. Στις άγριες μεριές, στα άγρια βράχια, στις άγριες τραγάνες, είναι δύσκολο να μας πλησιάσει το ταεράπεδο ψάρι. Έτσι έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Θέλει πιο ίσιο. Καλύτερο ψάρι που έχει χτυπήσει ποτέ και το χάσα λόγω τρομερής απόστασης. Δηλαδή, παιδιά, ο πλάνος μου ήταν πίσω από σας. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου. Με χτυπάει ένα ψάρι και με το πρώτο κεφάλι, αφού εγώ είχα ήδη μια ταχύτητα 1,8, κατάσταση. Δεν γίνεται να το πάρω, ψάρι με τίποτα. Εκεί λοιπόν, και να σου πω κι άλλο ένα κομμάτι, εκεί λοιπόν θα σε κουράσει πάρα πολύ το να φεύγει ο πλάνος μακριά. Πρέπει πάντα να γυρίζεις πίσω, να μπορείς να κρατάς τη βάρκα σου στον τόπο, να ρίξεις, στα βαθιά μιλάω, να ρίξεις τα ιράβερ σου στον πληθό, οπότε να έχεις τουλάχιστον 4 με 5 ανακτήσεις γεμάτες. Καταλαβες. Τώρα, άκου ένα σημαντικό ακόμα. Όταν εμείς έχουμε ένα μίλι ρέμα, καθόλου να μην μαζέψω, το ταεράπερ μου, πόση ταχύτητα έχει μέσα νερό? Ένα μίλι. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό το μίλι λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να μαζεύουμε όπως μαζεύαμε πριν. Θα πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο αργά όταν έχουμε ρέμα. Ίσα που να μαζεύουμε για να μπορούν τα ψάρια να προλαβαίνουν να φάνε την τρέσα μας. Να την κυνηγήσουν. Και αυτό είναι σημαντικό, αυτό μην το ξεχνάτε. Αν είμαστε από πάνω τους, μπορούμε να κάνουμε και πιο γρήγορη ανάκτηση. Και επίσης, μια στιγμή μιλάω για ανάκτηση, γιατί εγώ θέλω να κάνω πάλι μια παρέμβαση. Να ξέρετε, 100 σεμινάρια να κάνουμε δεν είναι εύκολο. Έχουμε πάντα τρακ, όλοι μας. Και ξεχνάω αυτά που θέλω να πω. Οπότε γι' αυτό σας έχω βάλει στην ερωτοαπάντηση, για να μου θυμίζετε πράγματα και καταστάσεις. Πώς γίνεται το ψάρεμά μας. Η αργία, εγώ στην ανάκτησή μου δεν αλλάζω ταχύτητα ποτέ. Παρά μόνο, όπως σας είπα στην αρχή που δεν άκουσες. Όταν με χτυπήσει ένα ψάρι, ξεκινάω και μαζεύω πιο γρήγορα για να του δείξω ότι φεύγω. Το κάνω και στο τζίκι αυτό. Ή αλλιώς, αν είμαστε πολύ κοντά στο πιθό, και τώρα τι μου λέτε, εντάξει, είναι ψηλά γράμματα, το καταλάβετε και μόνοι σας. Αν είμαι κοντά στο πιθό και πάρω χτύπημα, αμέσως το αφήνω για να του δείξω του ψαριού ότι κατάφερε γιατί στη φύση του χτυπάει κάτι και δεν ψοφάει. Δεν φεύγει πιο γρήγορα. Του δείχνω λοιπόν ότι ψόφισε. Στην επόμενη, στη μισή μανιβελιά, το έχω πάρει. Συνήθως μου συμβαίνει αυτό. Το γρήγορο που είπα είναι όταν είμαι στα μεσόνερα και πιο πάνω. Δεν μπορείς και να το ρίξεις και το ψάρι να σε ακολουθήσει. Δύσκολο να το ακολουθήσει. Το δελεάζεις με μια πιο γρήγορη ανάκτηση από τα μεσόνερα και πάνω. Τρεις μανιβελιές γρήγορες. Θα κολλήσει. Πριν ακόμα πατώσεις. Ναι. Κοίτα να δεις, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Και δεν έχει νόημα. Δεν έχω λόγο να το κάνω αυτό. Θέλω να ακούει τον ήχο του ψάρι. Το slow jigging τι κάνουμε. Παίρνουμε το πλάνο, σκάει στο βυθό, το αφήνουμε πάντα και που πάει το βυθό. Σηκώνει το συνεφάκι που λέμε δυνάμω, είναι οπτική και ηχητική μαλάκα. Έτσι τη λέω πάντα. Οπότε, γιατί να σταματήσω στα μεσόνερα, αφού έχω το ατού, έχω τον άσο στο μανίκι μου. Με το χτύπημα θα το φέρω κοντά μου. Οπότε δεν το έχω δοκιμάσει εγώ αυτό. Δεν νομίζω να έχει κάποιο λόγο ύπαρξη να γίνει αυτό. Σωστό. Ναι, αυτό το είπα πριν, απάντησα στο παλικάρι πίσω. Ότι η διαφορά είναι του καβούρα με το tie rubber, είναι ότι περνάει το παράμαλό μας μέσα από το μολύβι, άρα δεν σέρνουμε ένα μολύβι την ώρα του ψαριού, όταν ανεβάζουμε ένα ψάρι, το μολύβι κρέμεται. Δηλαδή δεν έχουμε παράμαλο, σίδερο και αγγίστε και ψάρι. Έχουμε μόνο παράμαλο, αγγίστε και ψάρι. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και το δημιουργήσανε, το κάνανε με αυτόν τον τρόπο, το φαντάζομαι. Έτσι και το ξαναλέω, όχι για να ξεχωρίζει τρέσα τόσο πολύ. Δεν είναι το μεγάλο μας θέμα. Μακάρι να ξεχωρίζει, το ξαναλέω πάλι, γίνομαι κουραστικός, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες τεχνικές σε κουρασμένους τόπους για να δοκιμάσουν. Αυτό έχω δει, το έχω κάνει και εγώ, ότι είναι λάθος. Έχω πολλά μπερδέματα την ώρα που κατεβαίνει. Δεν ξέρω αν ακούσαν και οι υπόλοιποι την ώρα που μου πες, αλλά πράγματι κάποιοι βάζουν ένα μικρό φλότερ. Εντάξει, το έκανα και εγώ, το δοκίμασα στην αρχή, ήθελα να ξεχωρίσει πιο πολύ. Ξεχωρίζει. Υπάρχει και ένα εξαρτηματάκι της κουλτίβα, νομίζω, το οποίο και αυτό ξεχωρίζει πάλι ένα τριγωνάκι, ένα πυραμιδάκι, πολύ μακριά την τρέσα. Αυτό όμως έχει το κακό, όταν πέσει κάτω, κάνει στρόβιλους γύρω-γύρω λόγω των ρεμάτων και πάει και πιάνει το αντίστρεμα σε πάνω στο tie rubber. Ενώ το καθαρό tie rubber, το απλό, απλά πράγματα. Δεν μπερδεύει ποτέ. Πέφτει στο βυθό, είναι πανεύκολο. Είναι εύκολο. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα, είναι κάποιες μικρές λεπτομεριούλες που μπορεί να φαντάζουν μεγάλα πράγματα στα αυτιά σας,
Άρεσε να το κάνω αυτό. Μα δεν είναι τίποτα. Στο ψάρεμά μας, αν το δείτε, αν μπορούσαμε να πούμε όλοι στην Αφάρκα τώρα και να πάμε, όλοι θα μου λέγατε το ίδιο. Τόσο απλό. Είναι απλό. Απλά πρέπει να το πιάσεις, να καταλάβεις πώς δουλεύει. Να γίνεις ένα με το καλάμι σου, ένα με τα ψάρια που είναι μέσα. Το ξέρετε, ψαράδες είστε. Είναι απλό. Θα πας και θα φέρεις δύο ψαράκια σπίτι σου. Αυτή είναι η τεχνική. Τώρα η τεχνική αυτή εδώ και τρία, νομίζω τέσσερα χρόνια στην Ιαπωνία είναι μάστι. Όλοι αυτό το ψάρεμα κάνουν και βλέπεις. Γυναίκες με τα παιδάκια τους, με τους γονείς πάνε και ψαρεύουν. Το ίδιο και εδώ σε εμάς. Εγώ στο μαγαζί μου έχω πολλούς οικογένειες που παίρνουν στις βάρκες και ψαρεύουν όλοι μαζί τα γράμματα. Και γυρνάνε με αποτέλεσμα. Τώρα τα μεγάλα ψάρια θέλουν λίγο πιο πολύ κόπο και ψάξιμο στο κιλόμετρό μας και τους τόπους μας. Τα πιο μικρά είναι πιο εύκολα. Ναι, εγώ ξεκινάω 60 γραμμάρια. Στα 100 μέτρα βάθος με ήρεμη θάλασσα, ακόμα και 3 μίλια από 0,2-0,3 που είναι πολύ αυτό το ρεματάκι, θα ξεκινήσω τα 60 και θα φτάσω το πολύ στα 90 γραμμάρια. Παραπάνω δεν βάζω. Ναι. Στα 50 μέτρα, κοιτάξτε, στα 50 μέτρα μπορώ να βάλω και πιο μικρό ακόμα. Βέβαια, τι έχω δει τώρα. Λέγαμε πάλι τα σκαθάρια, έτσι. Πολλές φορές λέω τα σκαθάρια, το οποίο αν βρείτε σκαθαρότοπο, έχει σκαθάρια εδώ στην Κύπρο. Όχι. Είχατε. Άμα έχει δύο τόπους μόνο σκαθάρια, μην πάτε καθόλου παιδιά. Αφήστε τα λίγο να μεγαλώσετε, γιατί το τάι ράπερ είναι πολύ επίδειξο τα ράπερ σκαθάρια. Αλλά αυτά θέλουν πολύ μικρά πλανάκια. Είναι νοχελικά ψάρια. Θα ρουμίξουν, αλλά σε κάτι που πάει αργά. Βέβαια, προχτές πήραμε σκαθάρια με πολύ πιο μεγάλα γραμμάρια. Με 95 γραμμάρια στα 45 μέτρα με ρέμα τρώγανε σαν τρελά. Και δεν τα πετυχαίνει πάντα έτσι. Τα σκαθάρια, και αυτά θέλουν και λίγο δολωματάκι, να ξέρετε. Αν δεν τώρα εσείς έχετε σκαθάρια. Συναγρίδες, έχετε. Αρκετές, Πότε πάμε για ψάρεμα. Λοιπόν, στις συναγρίδες έχει δουλέψει και σαν χρώμα σε εμάς, τα δικά μας τα μέρη, πολύ και το ροζ. Είναι πολύ επιρρεπής αυτές το ροζ χρώμα. Και στο πλάνο και στη τρέσα. Και λίγο λευκό. Δοκιμάστε το κι αυτό. Και η συναγρίδες είναι πάρα πολύ επιρρεπής στο ταϊράδο. Δουλεύει τέλεια για τα ψάρια. Αλλαγή χρώματος και όραξη. Βλέπεις τα ψάρια. Ξεκινάς. Δεν τρώνε με τίποτα. Βέβαια θα ρίξεις, θα επιμείνεις. 5-10 φορές, 15 θα επιμείνεις το ίδιο κουπάδι. Εγώ το αφήνω λίγο να ξέρω ότι κινούνται εκεί μέσα. 10-15 λεπτά να χαλαρώσει. Και μετά αλλάζω εντελώς τα πάντα. Μπορεί να αλλάξω άλλο βάρος και να βάλω άλλη τρέσα και να μου δουλέψει. Και να πάρω. Αν δεν πάρω και εκεί, τότε κάτι συμβαίνει με τα ρέματα ή δεν είναι να φάνε με τίποτα. Κάτι θα έχει αγριέψει. Δεν επιμένω. Πάω μετά πάλι. Θα πάρω. Κάποια στιγμή θα το πάρω ψάρι. Ή θα τα αφήσω το κομμάτι κάποια άλλη στιγμή. Στο τάι ράπερ δεν γλιτώνει ψάρι. Αν είναι τα ψάρια και είναι σε φάση που μπορούν. Όχι να τρώνε που λέμε. Δεν πρέπει να τρώνε. Άμα τρώνε και ένα σίδερο να ρίξω, θα φάνε. Αν πετύχει κοπάδι συναγρίδα, οι οποίε ειδικά είναι στο ψηλό. Λες τώρα, μέσα στο ψηλό το κοπάδι το φορτωμένο και έχει ψάρια μέσα και τρώνε φουλ. Λες να ρίξω τώρα στο ψηλό, τι να πάει να φάει το τάι ράπερ 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ψάρι. Με το που πέσει το τάι ράπερ στο ψηλό. Βλέπεις και το ψηλό καμιά φορά αν έχεις κάνει καλή τοποθέτηση στο μάτι σου, στο βυθόμετρο, ότι ανοίγει και ξαφνικά έχει ψάρι. Γιατί? Αυτό δεν το ξέρω. Ενώ έχουν τόσο ψάρι μέσα, βλέπουν ότι τα ράμπερ σαν εύκολη βουτιά. Είναι αυτό που λέμε ότι κάνει σιλικόνη. Δημιουργεί μεγάλο έτσι, κάνει μια πολύ ωραία κίνηση σιλικόνη μέσα για τα ψάρια. Αν τη βάλετε στη βάρκα σας δίπλα και τη σφύρετε και τη φέρετε σωστά, θα καταλάβετε γιατί. Δείχνει κάτι τραυματισμένο. Δεν έχει πρόβλημα. Αν έχεις ένα καλαμάκι το οποίο είναι 100 γραμμαρίων, ας πούμε, μέχρι 100 γραμμάρια και θες να το βάλεις 120 εσύ επάνω, το κάνεις. Δεν έχεις το ιδανικό σετάκι, αλλά δεν γίνεται να έχουμε όλοι τρία καλάμια με τη βάρκα και να δουλεύουμε τα πλανάκια που θέλουμε στα βάθη που θέλουμε. Εγώ το έχω κάνει, έχει δουλέψει. Η αίσθηση είναι που χάνεται λιγάκι. Δηλαδή, αν έχεις, όπως είπα, 100 και το βάλεις 120, δεν θα νιώθεις εκείνο που είπαμε πριν. Αυτό το τρεμουλάκι, αυτή την νευρικότητα που δημιουργεί στο πλάνο. Και χάνουμε λίγο. Νομίζω ότι η κίνηση δεν χάνεται. Εσύ χάνεις την επαφή. Αλλά δεν είναι κακό. Μια χαρά δουλεύει. Αυτό είναι το κλειδί του tie rubber. Δηλαδή, νομίζω ότι το κλειδί όλη η ιστορία είναι η ανάρτηση που θα βρεις ανάλογα με τον εξοπλισμό που κατέχεις. Όταν εγώ παίρνω ένα καινούριο μηχανάκι, ξέρω ότι θα γυρίσω άψαλος. Σχεδόν. Πρέπει να κάτσω να μάθω το μοτέρ μου πώς δουλεύει. Να το νιώσω μέσα μου ότι εκείνη τη στιγμή δουλεύει ο πλάνος και κάνει την κίνηση που θέλω εγώ. Δεν είναι εύκολο αυτό το κομμάτι. Εξοπλισμό δεν αλλάζουμε συνέχεια. Καλό να πάρετε ένα να το μάθετε, ένα σετάκι και να δουλεύετε μόνο με αυτό.
Έχω τρία μηχανάκια τώρα πια στο Tri-Rubber και τα έχω μάθει απ' έξω και ανακατοτά με το καλάμι που θα μου βάλω πώς δουλεύει. Επακριβώς. Και ξέρω όταν θα πάω για ψάρεμα ότι αν δεν πάρω ψάρια θα συμβαίνει κάτι άλλο παρά να κάνω εγώ κάτι λάθος. Πλέον, έτσι. Το πιο χοντρό καλαμάκι δηλαδή τι εννοείς? Δεν γίνεται. Το έχουν δοκιμάσει πολλοί. Δεν γίνεται. Μα όχι, όχι, με τίποτα. Δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Άκου, είχα κάποια παιδιά στο μαγαζί, δύο βάρκες, περίπου 6 άτομα είχαν μαζί αυτοί. Επεμέναν να πάρουν καλάμια τα οποία δεν είναι τα ιράτα. Θέλανε να βάλουν κάποια καλαμάκια άλλα που δεν κάνουν και τέτοια. Τους έφαγα, ρε παιδιά, σου λέω, αν είναι θέμα χρηματικό, καλύτερα μου τα δίνετε και λίγα-λίγα, παρά να πάρετε κάτι που δεν κάνει, γιατί θα μισήσετε μια πολύ καλή τεχνική. Ό,τι τους είπα, βγήκα προφήτης. Μετά από ένα χρόνο δεν είχαν κάνει στο Tri-Rubber τίποτα. Τίποτα. Ερχόντουσαν μου πέρανε πλάνος και είναι, ρε παιδιά, πώς πάει. Τίποτα. Κοίτα τώρα, πώς γίνεται. Έξι άνθρωποι έχουν ισχύ, έχουν δύναμη. Εγώ τώρα με στην πόλη μου δεν θέλω να πούνε κάτι το οποίο είναι λάθος, να μου πάρουν κι άλλο κόσμο που να πούνε κουταμάρες, να μου πάρουν. Δεν μου παίρνουν τον πελάτη, παίρνουν ένα ψαράκι, μια τεχνική που την καταρακώνουν. Είναι λάθος. Ρε παιδιά, τους λέω, πάρε ένα καλάμι, πάρε ένα δικό μου πήγαινε ψάρι. Τέλος πάντων, κάποιοι φίλοι τους πείσανε και πήρανε καλάμι, μόνο καλάμι τα έραβε. Κάποια μηχανάκια άλλα που ήταν και παράμι. Οι πρώτες συναδέλφες ήταν με το πρώτο ψάρι. Μου σφίξανε το χέρι, ήταν στο μαγαζί και δεν το πιστεύουν. Γιατί ξέρεις καμιά φορά στα μαγαζιά και εσείς που πηγαίνετε και εγώ κάποτε ήμουν πελάτης, όλα μου τα χρήματα στα μαγαζιά μου τα παπίσει από το χόμπι μου και εγώ πίστευα ότι ο έμπορος είναι έμπορος. Να οικονομήσει λέει. Εντάξει, δεν το κάνουμε για τη δική της μάνας μας, να δουλεύουμε τώρα και εμείς. Αλλά κάπου που έχετε εμπιστοσύνη σε ένα μαγαζί που ερχόσαστε εδώ και ψωνίζετε, πρέπει να ακούσετε και τον επιχειρηματία που θέλει να σας δώσει το σωστό για να πάρετε ένα ψάρι, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Να πάρετε ένα ψάρι. Τα υπόλοιπα μετά έρχονται μόνα τους. Για να συνεχίσετε να τους αρέσετε και να το ευχαριστιώσετε, ρε παιδιά. Πάνω απ' όλα, ειδικά τις μέρες που περνάμε τώρα, και εσείς φαντάζομαι και εμείς στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα. Έτσι, δεν μπορούμε να χαλάμε λεφτά κουτουρού. Και αυτό είναι και το δικό μου το οποίο δεν θέλω να χαλάει όλα αυτά τα λεφτά. Άρα, έρχεσαι, μου παίρνεις ένα καλάμι, μου παίρνεις ένα μοντέλ. Λάθος. Μου παίρνεις τα νήματα της μπετονίας, πάλι λάθος. Μου έχει δώσει ένα εκατοστάρικο, δεν έχει κάνει ψάρεμα και μπορεί να παρατήσει κάτι το οποίο να σε έκανε να ευχαριστιέσαι το ψάρεμά σου. Μην το κάνετε, ρε. Καλύτερα να μην το ξεκινάτε. Πάρτε ένα στήλο και πηγαίνετε. Και κάντε το ψάρματα και να το δείτε. Ορίστε. Δεν υπάρχει εποχή στο Tri-Rubber. Αν αντέχεις το χειμώνα και ψαρεύεις, θα πάρεις ψάρια. Για μένα καλύτερα. Εγώ δεν αντέχω το καλοκαίρι. Ας πούμε και λόγω δουλειάς δεν πηγαίνω καλοκαίρι. Πολλοί που πάνε καλοκαίρι πάλι παίρνουν ψάρια. Είναι και οι περιοχές σας. Δεν ξέρω, τα δικά σας τα φαγκριά είναι μεταναστεύσιμα. Φεύγουν και έρχονται. Δεν μπορεί να έχετε φαγκριά σε έναν τόπο συνέχεια, έτσι ναι, όχι. Άρα αυτό δηλαδή είναι τι κυνηγάς. Εγώ σας ξαναλέω, στον Άφη όταν πηγαίνω, παίρνω την βάρκα μου στο ένα λιμάνι, την πάω, τη δένω στο άλλο λιμάνι που είναι πιο κοντά και πάω ένα τρίμηνο, δίμηνο, μόνο για τα φαγκριά του ναυπλίου. Αυτά κάνουν ένα κύκλο. Αν καταλάβεις και πώς πάνε, τα ακολουθείς. Είναι μια ωραία εργασία που την κάνεις στο σπίτι να δεις τις διαδρομές. Οπότε δεν σε περιορίζει καθόλου η εποχή, διότι τα ψάρια που κυνηγάς είναι πάντα εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντα ψαρεύεις αρκεί να αντέξεις εσύ. Όλο το πρόβλημα. Και επίσης είναι τόσο ξεκούραστο αυτό το ψάρεμα, που εγώ πιστεύω εκεί γίνεται και η αποδοτικότητά του, γιατί μπορεί να ψαρεύεις 12 ώρες χωρίς να έχεις κουραστεί καθόλου. Όταν χτυπάς, συνήθως μια γυναίκα το δεξί χέρι χέρια τα χτυπήματα έχει διαλυθεί. Με το Tri-Rubber δεν κουράζομαι. Ρίχνω, μαζεύω, ρίχνω, μαζεύω. Είναι απλό, εύκολο. Οπότε, αφού βάζεις παραπάνω ώρες σε ένα ψάρεμα, άρα του δίνεις και περισσότερες πιθανότητες για να πάρεις ψάρια. Το ένα είναι κρύπο, αλυσίδα. Ορίστε. Τα καλάμια τους λόγου συνήθως τη δύναμή τους την έχουν σε όλο τον κορμό. Δεν έχουν μπροστά μια μαλακιά μύτη και πίσω έρχονται να είναι πιο σκληρά. Και αυτό για να πετύχουμε, όπως ξέρετε, την κίνηση. Δεν γίνεται ένα καλάμι να έχει πολύ μαλακιά μύτη και να κάνει λόγο. Δεν έχουμε τίποτα. Παράδειγμα. Οπότε αυτό το βλέπεις και εσύ και λες και κρίνεις αν αυτό το καλάμι κάνει και για τα Tri-Rubber. Προσέξτε τώρα, μπορεί κάποια καλαμάκια που έχετε να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά ενός καλαμιού. Θεωρώ πως για αυτό το ψάρεμα δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα να πάρουμε ένα καλάμι. Γιατί και με 100 ευρώ εδώ ας πούμε ο Μαριγιάννος έχει καλάμια απίστευτα. Θα κάνουμε και λίγο promotion στο μαγαζί, έτσι. Απίστευτα καλάμια των 100 ευρώ, παιδιά, τα οποία θα πάθετε πλάκα. Εγώ τα έχω δουλέψει όλα αυτά τα καλάμια. Είτε δικά μου, είτε φίλων. Δεν είναι ένα μεγάλο ποσό. Δεν διαθέτεις. Δηλαδή το σου λέω τζίγκιν,
Πόσα χαλά, ένα 500 άρικο για να κάνει ένα σετάκι. Οπωσδήποτε ένα 500 άρικο, είναι το πάτωμα. Ωραία. Το τάιρα δεν είναι τίποτα. Με 100 ευρώ παίρνει ένα καλάμι. Και με 70 ευρώ, 80 παίρνει ένα μοντέρ. Και πηγαίνει και ψαρεύει. Και ψαρεύει σωστά. Έτσι. Αυτό λίγο σα το πάνω, να το προσέξετε λίγο. Βέβαια, δεν σου χαλάει τίποτα εκτό από λίγο χρόνο να αγοράσει μία κεφαλή, μία τρέσα, να πα με το σετάκι που έχει και να ψαρεύει. Μία-δύο φορέ. Αλλά όχι να βγάλουμε επειδή δεν πήραμε ψάρια. Α, εκείνος ο ψηλός και ένας άλλος από εκεί μας λέγανε που τα μάρες μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι έτσι. Λέμε την αλήθεια πια. Αυτό θέλω να σας περάσω. Ότι σε εγώ καταρχήν, νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς, δεν γίνεται να λέμε, να συζητάμε για τεχνικές, μιλάμε για ψεύτικα πράγματα, μιλάμε για σίδερα και σιλικόνες και να κυνηγάμε να πιάσουμε το φαγκρί των ονείρων μας. Να είναι τώρα μιλάμε για μεγάλα, κάτι χωρίς πολύ μεγάλα ψάρια. Ρε παιδιά, σε αυτά εδώ δεν γίνεται να μιλάμε ότι το χέρι που να του δώσει κίνηση. Του πάντου δώσει ζωή. Θα πρέπει ο εξοπλισμό μα σε ό,τι κάνουμε σε αυτέ τι τεχνικέ να είναι άρτιο. Εγώ σε αυτό είμαι κάθετο. Ναι, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιε τεχνικέ πρέπει να είναι άρτια τα εργαλεία μα. Δίνουμε ζωή σε κάτι ψεύτικο, σε κάτι βαρύ, σε κάτι τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλάμε πια, να βάλω και το καλάμι και να βάλω το άλλο. Νομίζω έτσι είμαι λίγο κάθετο προ αυτά.